Να πάμε τώρα στην ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στα Γιάννητσά, και θα πάμε εκεί καθώς συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από τα εγγένεια του Ιερού Ναού και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον δρόμενο, ένα διαγωνισμό ζαγρογραφικής. Θα μας πει περισσότερα όμως ο Ανδρέας Χατζηδήμου, κατηχητής, είναι κοντά μας με εικόνα και ήχο, να τον δούμε, να τον καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Χαίρετε, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μιλάμε για ένα διαγωνισμό ζωγραφικής με την επωνυμία μια ζωγραφιά, μια ιστορία, έτσι. Ναι, 50 χρόνια από τα εγγένεια του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιάννητσών. Ναι, ο ναός ιδρύθηκε το 1972 και τα εγγένεια έγιναν μάλιστα από τον σύγχρονο Άγιο, από τον Άγιο Καλύμνικο, Μητροπολίτη Εδέσης. Και με αφορμή τα 50 χρόνια κάνουμε διάφορες δράσεις και εκκλησιαστικές με ακολουθίες τα λοιπά στο μέσα στο μήνα Οκτώβριο, προς τα τέλη του Οκτωβρίου. Και πολιτιστικές, και μία από αυτές είναι και αυτός ο διαγωνισμός ζωγραφικής. Μια ιστορία, μια ζωγραφιά. Τώρα, μαθητές και μαθήτριες, έτσι από τα κατηχητικά σας προφανώς συμμετέχουν, μπορούν να διαγωνιστούν. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους. Έχει μια κατηγορία δημοτικού, μια κατηγορία γυμνασίου ηλικίου και κατηγορία ενηλίκων. Και απευθύνεται όχι μόνο στα κατηχητικά της ενορίας ή στα κατηχητικά της πόλεως των Γιάννητσών, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να συμμετέχει. Λοιπόν, 50 χρόνια από τα εγγένεια. Γνωρίζουμε γενικά ότι στα Γιάννητσά συμβαίνουν πάρα πολλά, ότι έχετε πολλές δραστηριότητες και η δική σας ενορία. Έχει να κάνει με τα παιδιά κυρίως, έχει να κάνει με τους νέους, από όσο γνωρίζουμε. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτές? Ναι, υπάρχουν αρκετές δράσεις. 5 ενορίες είναι στα Γιάννητσά. Για κάθε ενορία κάνει διάφορες δράσεις. Ας πούμε, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο ή στον Άγιο Γιώργη. Μας έχετε φιλοξενήσει ξανά παλιότερα εδώ στο κανάλι σας, επειδή και έχετε προβάλει και κάποιες ταινίες που είχαμε κάνει η δικιά μας ενορία. Έτσι, ναι. Για τον Απόστολο Παύλο, για τον Εγγόνο Γιώτα, έναν τοπικό Μακεδόνο μάχο. Όπως επίσης και υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά, διενοριακά πρωταθλήματα, ποδοσφαίρου, πικ-πονγκ, μπάσκετ. Και ναι, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στα παιδιά με διάφορες τέτοιες δράσεις, όπως και αυτός ο διαγωνισμός ζωγραφικής. Είστε σε αγαστή συνεργασία οι ενορίες βέβαια των Γιάννητσών και με την Ιερά Μητρόπολη. Επιτελείτε ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι όλα και η ευλογία του Μητροπολίτη μας, του Σεβασμιωτά του Πατρός Ιωήλ. Και ναι, προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία όλες οι ενορίες και των Γιάννητσών και των χωριών που βρίσκονται γύρω από τα Γιάννητσά, αλλά και μέσα και με όλη την υπόλοιπη Μητρόπολη. Ξέρετε, ακούμε πάντοτε για την Ήπεθρο που μαραζώνει, φεύγει ο κόσμος από τις επαρχιακές πόλεις και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στα Γιάννητσά η νεολαία είναι ενεργή, έτσι, συμμετέχει στις ενορίες, στις δράσεις σας, τη στηρίζει και βέβαια η Εκκλησία είναι κοντά τους, βέβαια, στους νέους, πάντοτε. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε όσες γίνεται περισσότερες δράσεις με τα κατηχητικά, με τις κατασκηνώσεις που έχουμε το καλοκαίρι της Ιεράς Μητροπόλεως, εδώ λίγο έξω από τα Γιάννητσά, στο Πάικο, στο βουνό που είναι πάνω το Γιάννητσά. Mm-hmm. Και όντως τα παιδιά κάθε ηλικίας, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, δείχνουν ενδιαφέρον. Έχουμε συμμετοχές σε οτιδήποτε συμβαίνει στα Γιάννητσά και στην υπόλοιπη Μητρόπολη, εννοείται. Μέχρι πότε θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή οι συμμετοχές, μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές? Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τώρα την Κυριακή, ανακοινώθηκε, που μας πέρασε, 25 Σεπτεμβρίου. Και οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, που είναι και τα ελευθέρια της πόλης των Γιάννητσών, γιατί τα αποτελέσματα, η βράβευση και οι νικητές θα ανακοινωθούν σε μια γιορτή που θα κάνουν τα κατηχητικά στις 23 Οκτωβρίου. Επομένως, ναι, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές για να βγουν μετά και τα αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας, να ευχηθούμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προβολή και αυτής της δράσης. Και να πω, αν μου επιτρέπετε σύντομα, ότι θα έχουμε δράσεις και εκκλησιαστικές με ακολουθίες και παρακλήσεις και λειτουργίες από τις 23 έως τις 29 Οκτωβρίου, με αφορμή τα 50 χρόνια από τα εγγένεια του ναού, mm-hmm. και πολιτιστικές, ο διαγωνισμός ζωγραφικής είναι μία από αυτές, μια εκδήλωση που θα κάνουν τα παιδιά των κατηχητικών για τα 50 χρόνια. Θα έχουμε προβολή ταινίας που κινηματογράφησε η ομάδα εδώ του ναού, που θα αφορά τον Τρελογιάννη, τον Σαλό του Θεού, βασισμένη στα ομώνυμα βιβλία. Μια μουσικοχορευτική εκδήλωση και μια παρουσίαση ενός τόμου συλλεκτικού
ενός βιβλίου που θα αφορά την ιστορία του ναού και την αγιογράφηση και όλα τα υπόλοιπα και τις δράσεις του ναού που αυτά τα 50 χρόνια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους και, και του προϊσταμένου του ναού και όλων των υπολείπων. Καλή συνέχεια. Επίσης. Πολλές οι δράσεις λοιπόν εκεί στην ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στα Γιάννητσα, 50 χρόνια ζωής λοιπόν, 50 χρόνια από τα εγγένεια του Ιερού Ναού. Πολλές οι δράσεις, ακούσατε, ένας διαγωνισμός ζωγραφικής που τρέχει ήδη, οι γιορτές των κατηχητικών, τα κατηχητικά που ξεκίνησαν. Είναι πολύ ευχάριστο, πολύ αισιόδοξο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώσαμε ξανά, λένε τα παιδιά, συνεχώς στους ιερούς ναούς, στους χώρους των κατηχητικών. Μια μικρή ανάσα θα πάρουμε και περνάμε στην επικαιρότητα.